Γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε χριστουγεννιάτικες ταινίες. Θα σας δώσω το top 5 το δικό μου για χριστουγεννιάτικες ταινίες. Είναι όλες κλισεδιάρικες. Είμαι το μέγιστο θύμα για οτιδήποτε υπάρχει χριστουγεννιάτικο. Το σπίτι μου, αν το δείτε γύρω-γύρω, είναι λες και έχουν ξεράσει τα Χριστούγεννα πάνω του. Και γι' αυτό μου αρέσουν και οι ταινίες που είναι πραγματικά χριστουγεννιάτικες, που δεν πάει πιο πολύ. Θα σας δώσω, ναι, τις 5 αγαπημένες μου. Τις ξέρετε όλοι. Είναι πολύ γνωστές. Αλλά για μένα έχουν μία μεγάλη θέση στην καρδιά μου όλες. Πάω να φέρω νεράκι και έρχομαι. Αν ακούτε μουσικές, είναι ο Φίλιππος πίσω που βλέπει παιδικά. Είναι η ώρα του τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες μου. Θα σας τις πάω από το 5 στο 1, που είναι και η top αγαπημένη μου, που θα πρέπει να τη δω 10 φορές, την περίοδο των Χριστουγέννων. Περίοδος των Χριστουγέννων είναι κάθε χρόνο, όλο το χρόνο. Μην κρίνεις. Λοιπόν, το νούμερο 5 για μένα είναι ο Grinch. Στα ελληνικά είναι ο κατεργάρης των Χριστουγέννων, ό,τι να είναι, ο Grinch με τον Jim Carrey, και είναι μια ταινία του 2000. Ουσιαστικά δείχνει ένα ξωτικό το οποίο μισεί τα Χριστούγεννα. Ζει σε μία έξω από μία πόλη που είναι η πόλη των Χριστουγέννων. Αυτοί με το που γίνονται Χριστούγεννα μετά μετράνε αντίστροφα για τα επόμενα Χριστούγεννα και αυτός ουσιαστικά θέλει να τους κλέψει τα Χριστούγεννα. Παιδιά, αυτή η ταινία, καταρχήν αγαπώ τον Jim Carrey. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει ο Jim Carrey, τον θεωρώ πάρα πολύ χαμελεοντικό ηθοποιό. Και σε αυτό έχει δώσει ρέστα. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο όμορφη η πόλη έτσι όπως την έχουν φτιάξει. Αυτή η πόλη των Χριστουγέννων. Και εκεί που μένει και το σκυλί που έχει, γιατί έχει ένα σκυλί ο Grinch. Είναι τόσο γλυκό. Μπορείτε να το δείτε φυσικά οικογενειακά, γιατί είναι και για παιδιά. Εγώ βέβαια μικρή έχω να σας πω ότι τον φοβόμουν τον Grinch. Δεν ξέρω γιατί. Το Grinch, ένα μικρό hint ότι τον ανακάλυψα μέσα από το Home Alone. Στο Home Alone ο Macaulay Culkin βλέπει το Grinch, το animation. Και έτσι μου μπήκε η περιέργεια να δω παραπάνω για τον Grinch. Ήταν animation και έγινε ταινία το 2000 και είναι από τις αγαπημένες μου όλων των εποχών για τα Χριστούγεννα. Στο 4 έχω το Holiday. Το Holiday δεν έχει καμία σχέση με τον Grinch. Αλλά και αυτό διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα. Είναι με την Kate Winslet, την Cameron Diaz, τον Jack Black και τον αγαπημένο μου Jude Law. Είμαι τρελή φαν του Jude Law, εμφανισιακά και μόνο. Δεν την έχω σχέση αυτή την τούφα. Ελέος. Εμφανισιακά. Σαν ηθοποιός δεν μου λέει και τίποτα, αλλά εμφανισιακά τον αγαπώ τον Jude Law. Αυτή η ταινία λοιπόν δείχνει μία Αμερικανίδα και μία Βρετανίδα, οι οποίες ανταλλάσσουν σπίτια για τα Χριστούγεννα και βρίσκουν τον έρωτα και οι δύο. Είναι πολύ γλυκιά ταινία, ειδικά το σπίτι της Kate Winslet, έτσι όπως το δείχνουν στην ταινία, είναι τόσο όμορφο που θέλω να πάω να μείνω εκεί, σε αυτό το μικρό σπιτάκι που είναι χωμένο στα χιόνια. Ο Φίλιππος πίσω τρώει τυρόπιτα. Και είναι ο ορισμός του υπάρχουν φύλλα και τυριά παντού. Όταν λέμε παντού, φανταστείτε τον σκουπίζω με το σκουπάκι μέχρι και πάνω του. Παντού. Holiday λοιπόν είναι μία ρομαντική ταινία, είναι μία ρομαντική κομεντή ουσιαστικά, πολύ κλισεδιάρικη, αλλά με τόσο όμορφο κλίμα και ενώ εμένα δεν μου αρέσει η Cameron Diaz γενικά. Ούτε εμφανισιακά, ούτε σαν ηθοποιός. Αυτή την ταινία την έχω απολαύσει και τη βλέπω κάθε Χριστούγεννα ή όποτε νιώθω λίγο πιο ρομαντική. Στη θέση νούμερο 3 έχω το Sleepless in Seattle. Άγρυπνος στο Seattle. Είναι με τον Tom Hanks και τη Meg Ryan. Είναι ταινία του 93. Ήμουνα 2 ετών τότε. Και δείχνει έναν χείρο με ένα παιδάκι, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Το παιδάκι παίρνει τηλέφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, σε μία εκπομπή, για να βρει στον μπαμπά του μία σύντροφο. Πόσο γλυκό τώρα είναι αυτό. Παιδιά, αυτή η ταινία είναι τόσο ρομαντική. Είναι εκεί στο Σιάτλ που κάνει κρύο και φοράνε τα παλτό τους και φαίνεται
χριστουγεννιάτικη χωρίς να είναι χριστουγεννιάτικη. Φίλοι, πώς κάνει βλακίες μέσα και με το χαλάει. Αλλά είναι από τις πιο ρομαντικές ταινίες, είναι πολύ γλυκιά ταινία. Και σε κάνει πραγματικά να θες να χουχουλιάσεις στον καναπέ με μία κουβέρτα, μία κούπα με καφέ, τσάι, σοκολάτα, ό,τι γουστάρει ο καθένας, και να την απολαύσεις. Και έχει αυτή την αισθητική των 90s. Και έχει και τη Meg Ryan, η οποία είναι top στις ρομαντικές κομμεντί, δηλαδή πόσες και πόσες δεν έχει κάνει και είναι όλες πετυχημένες. Δεν ξέρω τι έχει αυτή η γυναίκα, έχει αυτή τη γλυκιά μούρη που είναι μονίμως 18 χρονών και αυτή την ωραία άρθρωση που σου αρέσει να βλέπεις ταινίες μαζί της και να αισθάνεσαι τόσο γλυκούλικα και να ταυτίζεσαι. Και αυτή η ταινία είναι από τις αγαπημένες μου για να δω μόνη μου βράδυ με πίτσα, κρασί δεν πίνω, αλλά την απολαμβάνω μόνη μου, είναι για Girls' Night. Στη θέση νούμερο 2 είναι το Love Actually, δηλαδή όταν σας λένε χριστουγεννιάτικη ταινία, δεν σκέφτεστε το Love Actually. Δεν γίνεται. Είναι μια ταινία, είναι η πρώτη ταινία που έφερε αυτή τη μόδα στο Hollywood με το να είναι 852 πολύ γνωστοί ηθοποιοί σε μια ταινία, έτσι ώστε να φέρουν λεφτά προφανώς, γιατί είχαν ψιλοπατώσει, μάλλον, και τους βάλαν όλους μαζί σε μια ταινία. Και μετά βγήκανε και αρκετές άλλες, βγήκε το New Year's Eve, βγήκε το Valentine's Day, βγήκανε πολλές. Αλλά το Love Actually είναι τόσο ωραίες οι παράλληλες ιστορίες που εκτελήσονται στην διάρκεια της ταινίας. Είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες των ηθοποιών, έχει ωραίο soundtrack, έχει ωραίες εικόνες και κυρίως είναι οι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που σκιαγραφούνται στην ταινία είναι ένας και ένας, δηλαδή τους θυμάσαι μετά, δεν γίνεται να μην τους θυμάσαι και ταυτίζεσαι με όλα τα ζευγάρια. Θέλεις όλοι να αγαπηθούν στο τέλος. Αυτή λοιπόν είναι στο top των χριστουγεννιάτικων ταινιών για μένα, σίγουρα τη βλέπω κάθε χρόνο και την απολαμβάνω κάθε φορά σαν την πρώτη φορά και κάθε φορά με αυτή την ατάκα «To me you're beautiful», «To me you're wonderful». Πώς της το λέει αυτός? Τρελαθώ, περιμένετε. «To me you're perfect», «To me you're perfect». Αυτή η σκηνή, δηλαδή, δεν είναι ό,τι θέλουμε όλες να ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Θα μου πεις, δεν είμαστε όλες μπίμπο σωτηρία σαν και σένα. Ναι, okay, το δέχομαι. Έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Έχουμε, δεν είναι μόνο εγκόμενοι. Αλλά αν μπεις σε αυτό το ρομαντικό mood, αν είσαι σε αυτό το γλυκούλικο mood, δεν είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία και μ' αρέσουν όλες οι ιστορίες που εξελίσσονται παράλληλα. Στη θέση νούμερο 1, εδώ πάει το όταν σας λένε χριστουγεννιάτικη ταινία ποια σκέφτεστε, και εγώ σκέφτομαι το Home Alone. Γιατί το Home Alone έχει σημαδέψει τα παιδικά χρόνια όλων εμάς που είμαστε γεννημένοι στα late 80s, early 90s, και βλέπαμε κάθε χρόνο στην τηλεόραση το Home Alone, το γράψαμε και σε κασέτα, το βλέπαμε συνέχεια, αγαπούσαμε τον Macaulay Culkin και ήμασταν και λίγο ερωτευμένες, αλλά τον θέλαμε και για συμμαθητή και φίλο μας. Είναι η ταινία, η προσωποποίηση των Χριστουγέννων, αυτό το παιδί που μένει μόνο του και θα θέλεις πάρα πολύ κι εσύ σαν παιδί να μείνεις μόνος στο σπίτι και να κάνεις όλες αυτές τις μαλακίες που κάνει ο Macaulay Culkin. Εδώ τώρα που είμαι μεγάλη θέλω να φάω παγωτά και να σκάσω το φαΐ και να βλέπω τηλεόραση όλη μέρα και μετά να κάνω μπάνιο και να τραγουδάω μπροστά στον καθρέφτη. Πόσο μάλλον όταν ήμασταν παιδιά, και πραγματικά οι ταινίες που βλέπουμε νομίζω σαν παιδιά μας σημαδεύουν και μετά έχουμε τόσο γλυκές αναμνήσεις όταν τις ξαναβλέπουμε, που είναι κάτι πολύ ευχάριστο να τις βλέπεις ξανά. Είναι σαν τις ταινίες της Disney που άμα τις έχεις δει μικρός και έχεις ωραίες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, κάθε φορά που τις βλέπεις πάλι, νιώθεις όπως ένιωθες τότε. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο στην κορυφή του top 5 μου από το Home Alone. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να μπήκατε λίγο σε mood χριστουγεννιάτικο. Ξέρω ότι τις έχετε δει όλες αυτές τις ταινίες, απλά ήθελα λίγο να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά των Χριστουγέννων. Σταμάτα ρε φίλοι, παιδιά, με αυτά τα βίντεο. Και να μπούμε όλοι σε χριστουγεννιάτικο mood. Εγώ έχω ήδη αρχίσει να χαζοχαίρομαι. Ναι. Δεν με ενοχλούν όλα τα άλλα προβλήματα που έχω. Χαζοχαίρομαι για τα Χριστούγεννα. Είμαι τόσο χαζογκόμενα, αλλά δεν με απασχολεί τώρα.
Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και να σας κάνω και εσάς να χαρείτε και να θυμηθείτε αυτές τις ταινίες και να κάνετε «Α, ναι, τι γλυκιά ταινία κι αυτή». Θα σας δω αύριο, σας αγαπώ πολύ, φιλιά!